Κυριακάκη διεξήχθη ο ποδοσφαιρικός αγών μεταξύ των ομάδων ΑΕΚ Ολυμπιακού δια το πρωτάθλημα Ελλάδος 1968. Η ΑΕΚ, καταφανώς η πατέρα του Ολυμπιακού, πέτυχε να θριαμβεύσει από αυτού δια 4 τερμάτων εναντί ενός. Φυσικά, οι οπαδοί της ΑΕΚ είχαν καταληφθεί από υστερία ενθουσιασμού. Την επίθεση με τον Παπαϊωάννου μετά το φάουλ του Τσάμι και του Τσανλάιτερ. Εδώ είναι ο Παπαδόπουλος που μπαίνει στη μεγάλη περιοχή. Ο Λάζαρος ο Παπαδόπουλος γυρίζει την μπάλα. Ο Παπαϊωάννου ακολουθεί τη φάση, προλαβαίνει το Συνετόπουλο και την έξοδο του Κελεσίδη. Προηγείται 1-0. Τον είδαμε στις αγκαλιές του Τάσου. Του Τάσου που θα εκτελέσει αργότερα ένα κόρνερ για την ΑΕΚ. Καλοτραβηγμένο στη μεγάλη περιοχή. Τα συνεχόμενα λάθη των αμυντικών του Ολυμπιακού. Αριστερό κεραυνό από τον Παπαϊωάννου. 2-0 με 2 γκολ του Μίμη Παπαϊωάννου. Η ΑΕΚ κερδίζει στο Καρεσκάκι τον Ολυμπιακό. Που η ΑΕΚ είχε τους δύο μίμηδες μαζί, το Δωμάζο που βλέπουμε εδώ και τον Παπαϊωάννου. Ο Δωμάζος έξω από τη μεγάλη περιοχή του Ολυμπιακού, το σουτ στο δοκάρι του Κελεσίδη. Ο Μπάγεβιτς απέναντι σε άδεια πιάνει, περάσπιση στη εστία, κάνει το 0-1. Και οι φίλοι της Ένωσης στο Καρεσκάκι που πανηγυρίζουν για την επιτυχία. Με τον Μπαλί, Μαύρος, Στυλιανόπουλος. Για τον Εστερχάζη, σέντρα του Εστερχάζη, πετάγει το Σαργάνης. Και ο Μαύρος καταφέρνει πριν από την έξοδο, να προλάβει μάλλον θα λέγαμε την έξοδο του Σαργκάνη. Η ΑΕΚ προηγείται 1-0. Το φάουλ από τον Χατζή. Αποστολάκης σε βαθιά παλιά για τον Μητρόπουλο. Μητρόπουλος από την άλλη πλευρά για τον Τσαλουχίδη. Τσαλουχίδης δεύτερη και η μπάλα έχει βγει σε κόρνερ. Ο Κόνσκι τώρα που περνάει στην αντεπίθεση η ΑΕΚ είναι ο Κόνσκι με τον Καραγκεζόπουλο. Ο Καραγκεζόπουλος στέλνει offside, λέει ο Κόνσκι τώρα και πάλι μαζί με τον Αλεξίου. Και πάλι ο Καραγκεζόπουλος τώρα μόνο σε καλή ευκαιρία. Ο Καραγκεζόπουλος στο σουτ και η μπάλα είναι γκολ. Καραγκεζόπουλος και 1-0 το γκολ για την ΑΕΚ στο 83ο λεπτό. Ήταν μια ξαφνική αντεπίθεση. Γίνεται πανδαιμόνιο στις κερκίδες από τους φιλάθλους της ΑΕΚ. Νταμπίζας. Του κλέψε την μπάλα ο Σαραβάκος, Κασάπης τώρα. Κυμπαλιά για τον Κωστή, για τον Κετσπάγια, σε πολύ καλή θέση ο Γεωργιανός και το 0-1. Εκεί στην ξαφνική αντεπίθεση της ΑΕΚ στο 38, εκεί που ο Ολυμπιακός πίεζε. Τόπος. Το παιχνίδι αρχίζει να γίνεται πιο γρήγορο, πιο έντονο. Για να δούμε το Σαβεύσκι που ξεφεύγει με ωραία προσπάθεια. Ψάχνει τον Νικολαίδη που μπαίνει στην περιοχή. Τέτα τέτο Νικολαίδη σκορ. Αυτό που σας λέγαμε ότι ο Νικολαίδης αρχίζει να γράφει τη δική του παράδοση με αντίπαλο τον Ολυμπιακό. Στο 15 της επανάληψης και 60 του αγώνα η αλλαγή του Δημητρίου σκοράρει ο Ντέμις Νικολαίδης με την επάνωδό του στο πρωτάθλημα. Ο παίκτης που τραυματίστηκε στην Τούμπα, που αποχώρησε κλαίγοντας σε εκείνο το παιχνίδι, κινείται προς το μέρος όπου βρίσκονται οι φανατικοί φίλοι της ΑΕΚ και που τον αποθεώνουν. Βλέπετε εδώ, Ντέμις Νικολαίδης. Περνάει ο Λάκης στο Βενετίδη, πάντα Λάκης, όχι όμως και τον Πατσατζόγλου. Θα κάνει λάθος αυτός, θα βρει τον Μπορμπόκη. Σέντρα του Μπορμπόκη για τον Νικολαίδη, 1-0 η ΑΕΚ με τον Ντέμι Νικολαίδη στο 33 από το λάθος του Πατσατζόγλου. Άντζα στο σουτ, την μπάλα κοντράρισε ο Γιαννακόπουλος, 1-1. Τι λες Μάκη, ενώ συμπληρώσαμε και το τέταρτο λεπτό καθυστερήσεων, δεν ξέρω πόσο θα αρχίσει ακόμη η θυμιά της να σφυρίξει. Ακούμε Μάκη Πεκέρη. Δεν το πίστευε κανείς στον πάγκο της ΑΕΚ. Μόλις και ο Νίκος ο Στράτος, που είναι ήρεμος τέτοιες περιπτώσεις, έφτασε μέχρι εδώ μια ακόμη κάθετη πάσα για τον Κατσουράνη, γκολ, η ΑΕΚ 2-1 στο... ενώ βρισκόμαστε προς το 5ο λεπτό καθυστερήσεων, είχε σφυρίξει 4 λεπτά. Είχε υποδείξει 4 λεπτά ο τέταρτος διαιτής, ο Κώστας Κατσουράνης. Χρήζεται σκόρερ, η Ρυσούπολη παγώνει. Ο Κατσουράνης έχει βγάλει τη φανέλα του και πάει προς τους οπαδούς της ΑΕΚ. Ο πανηγυρίζουν έξαλα εδώ. Ο Τσιάρτας ψάχνει και βρίσκει τον Λάκη. Νέα μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ. Είναι το γκολ τώρα για την Ένωση. Στο 84ο λεπτό από την έξοχη παλιά
του Τσιάρτα παγώνει η Ριζούπολη, γιατί ο Βασίλης Λάκης αυτή τη φορά ευστοχή πλασάρι με εξωτερικό φάλτσο με το δεξί τον Γιάννου και κάνει το 0-1 6 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι. Και πλέον ακόμα... Στα 26 λεπτά του μάτσο, Γκαλέτη εκτελεί απέναντι, περνάει μπάλα, μεγάλη ευκαιρία για τον γκολ είναι αυτή, μπάλα είναι στα δίχτυα. Ο Ολυμπιακός ανοίγει το σκορ, αλλά ο βοηθός έχει σηκώσει και offside και λέει ότι τον γκολ του Αβραάμ Παπαδόπουλου δεν μετράει. Για να δούμε. Πιστεύω ότι και το βράδυ. Τελικά μετά τη συζήτηση έδωσε γκολ. Ο διαιτητής πάει στη σέντρα. Σφύριξε και έδωσε ότι πρέπει η μπάλα να στηθεί στη μεσαία γραμμή μετά την πρώτη υπόδειξη του βοηθού. Μαντούκα κάνει τη σέντρα απέναντι για τον Μπλάνκο που χάνει την κεφαλιά. Κόβεται καθαρά Ράουχο. Το σουτ στην κίνηση. Γκολ η μπάλα στα δίχτυα. Φοβερό γκολ από τον αμυντικό τον Σκόκο στην κίνηση τη ΑΕΚ. Ο οποίος βρέθηκε στην διαγώνιο. Πυροβόλησε τον Αντώνη Νικοπολίδη από μεγάλη απόσταση. Και ο Αρχεντίνος στέλνει την μπάλα στην δεξιά του γωνία. Και κάνει το Ολυμπιακός ΑΕΚ 1-1 στο 33. Ο φάουλ για την ΑΕΚ με τον Νάτσο Σκόκο. Να εκτελεί απευθείας ο Νικοπολίδης, είναι εκτός εστίας, η μπάλα είναι στα δίχτυα. 2-1 παίρνει προβάδισμα η ΑΕΚ στο 40, καθώς ο Σκόκο είδε τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού που βρίσκεται και επιχείρησε απευθείας να τον πυροβολήσει και το έκανε. 2-1 η ΑΕΚ. Νάτος εδώ ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού που ένα βήμα πίσω προσπάθησε να κάνει για να το αποσοβήσει, δεν τα κατάφερε όμως.